Έχει ξεκαθαρίσει ποιοι πάνε στο δεύτερο γύρο. Έχουμε ενσωμάτωση στο 96%, 53 από τα 55 εκλογικά τμήματα καταμετρημένα. Δεν έχουμε βέβαια σταυρούς ακόμα. Για το περιμένατε εδώ, για πείτε μας το. Θεωρώ ότι μέχρι το μεσημέρι, περίπου τις 2, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και η καταμέτρηση των σταυρών. Για να είμαστε ειλικρινείς, κυρία Τσαγκαράκη, να σας πω ότι σαν πρωτοεμφανιζόμενο συνδυασμό είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Όταν κάποιοι άλλοι συνδυασμοί έχουν ξανασυμμετάσχει σε εκλογική διαδικασία 2 και 3 φορές και τα ποσοστά τους παραμένουν χαμηλά. Άρα λοιπόν ένα καλό αποτέλεσμα, σαφώς θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, αλλά σίγουρα αυτό αρχίζει να διαφαίνεται, ότι θα παίξουμε ρυθμιστικό ρόλο στα δρόμενα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Έχουν ξεκινήσει επαφές με εσάς, δηλαδή σας έχουν πλησιάσει οι δύο πρώτοι? Όχι. Ποιον θα στηρίξετε? Να τελειώσει η εκλογική διαδικασία. Δεν είναι μοναδική μου απόφαση, δεν είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση. Εμείς σαν συνδυασμός θα κληθούν τα μέλη την Τρίτη ίσως, και θα δούμε τι θα κάνουμε. Άλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα δείτε ενδεχομένως βέβαια και ο κόσμος, δεν ξέρω αν παίζει αυτό το... Δεν ξέρω, παλαιοκομματικά μου φαίνονται αυτό, ποιον θα στηρίξετε τη Δεύτερη Κυριακή, είπε ποιον. Ενδεχομένως να μπορούμε να δούμε ποιοτικά χαρακτηριστικά των συνεργασιών από εδώ και πέρα, έτσι. Γιατί και προφανώς ο κόσμος πρέπει να... Είναι ελεύθερος να ψηφίσει όποιον προτιμάει, εν πάση περιπτώσει. Σαφώς είναι ελεύθερος. Τώρα να σας ρωτήσω. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, επιτρέψτε μου, είναι ότι το είχαμε πει και πρωτύτερα, ότι θα περιμένουμε να δούμε ποιοι τελικά εκλέγονται από κάθε συνδυασμό, για να δούμε τις πιθανότητες συνεργασιών. Μην ξεχνάμε όμως ότι αδιαμφισβήτητα ο ρόλος μας θα είναι ρυθμιστικός μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, μια και μιλάτε για συνεργασίες, δεν ξεχνάμε την επωνυμία του συνδυασμού. Μαζί αλλάζουμε την ιεράπετρα, αυτό θα τηρηθεί μέχρι και το τέλος της επόμενης θητείας. Μάλιστα. Μαζί αλλάζουμε την ιεράπετρα. Λοιπόν, πρεσβεύουμε τις συνεργασίες με λίγα λόγια, κυρία Τσαγκαράκη, και σίγουρα θα είναι στοχευμένες και τέτοιες προς όφελος των δημοτών. Οι οποίοι μας τίμησαν με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σαν πρωτοεμφανιζόμενο συνδυασμό. Και τους ευχαριστώ μέσα από το σταθμό σας για όλη αυτή την υποστήριξη. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, κυρία Τσαγκαράκη. Είναι το 15,88. Έχουμε τώρα εδώ, έχω εδώ μπροστά μου, στο 96,36 των καταμετρημένων ψηφοδελτίων. Περίπου 16 θα πάει, μια και ξέρετε, εμείς κάναμε έναν ήπιο προεκλογικό αγώνα. Δεν δαπανήσαμε χρήματα όπως έκαναν κάποιοι άλλοι συνδυασμοί. Απευθυνθήκαμε με ειλικρίνεια στους διαπετρίτες, οι οποίοι μας τίμησαν με αυτό το αρκετά καλό ποσοστό, μπορώ να πω. Σαφώς και ο στόχος ήταν να μπούμε στη διάδα, δεν επετεύχθη, όμως είμαστε έτοιμοι για συνεργασίες, είμαστε έτοιμοι προκειμένου να συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να βοηθήσουμε όλοι ό,τι θετικό έρχεται και να διαμορφώσουμε σαφώς την ατζέντα της Δημοτικής Αρχής. Τώρα τα χαρακτηριστικά της ψήφου, κύριε Πανταζή, δηλαδή αν μπορούμε να δούμε λίγο και τα πώς ψήφισε ο κόσμος, μπορούμε? Γιατί είπα προηγουμένως ότι δεν περίμενε κανείς ιεράπετρα Νέα Πορεία ότι θα είχε τέτοιο μεγάλο ποσοστό, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι. Είπα και για το ψηφοδέλτιο ότι δεν ήταν, ας πούμε, αναγνωρίσιμη, πώς να το πω, δηλαδή δεν ήταν το ψηφοδέλτιο το οποίο, του κυρίου Καλατζάκη, το οποίο ήταν, ας πούμε, την προηγούμενη φορά. Ήταν όμως ένα πλήρες ψηφοδέλτιο, να πούμε. Είχε δηλαδή και στα δημοτικά διαμερίσματα ξεχωριστό δικό του ψηφοδέλτιο. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της ψήφου, αν θα μπορούσαμε έτσι να το πούμε 2-3 πράγματα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά? Ήρθε, κυρία Τσαγκαράκη, έχοντας στην εξουσία, ιδιαίτερα και επειδή το είδαμε αυτό τις τελευταίες εβδομάδες, να υπάρχει ένας οργασμός εργασιών. Έχει γίνει και παλιότερα, είναι τακτική σχεδόν όλων των δημοτικών αρχών. Αυτό έφερε μια σχετική δυναμική στην δημοτική αρχή, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είχε το πάνω χέρι, ας πούμε, πάρα πολύ απλά.
Αυτό μέτρησε. Εντάξει, πάντα, πάντα ο αυτός που έχει το τιμόνι του Δήμου έχει το πάνω χέρι, με την έννοια, ας πούμε, ότι και μπορεί να κάνει εξαγγελίες και μπορεί να μέσα από το μηχανισμό, τον καλό συνεούμενο, τον αντικειμενικό μηχανισμό, πώς να το πω τώρα, μπορεί να κάνει πράγματα. Η επόμενη μέρα πάντως, κυρία Σαγκαρά, και αυτό να κρατήσουμε, θέλει συνεργασίες, σε επιβάλλει ο Χριστένης, οπότε το νέο αυτοδιοικητικό σκηνικό δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, γι' αυτό και το λέω για τρίτη φορά, το επαναλαμβάνω, ότι εμείς θα παίξουμε ρυθμιστικό ρόλο στα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο λόγος μας, να το πω και διαφορετικά, θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ωραία. Αναμένουμε να δούμε και τους σταυρούς, κύριε Πανταζή, να δούμε ποια είναι τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις έδρες και τις δικές σας. Ναι, είπατε μέχρι το μεσημέρι. Ναι. Αυτό γνωρίζουμε από τα έως τώρα στοιχεία. Φαίνεται να προηγείται ο κύριος Αρής και ο κύριος Χατζάκης. Και με την πιθανότητα, χωρίς να γνωρίζω και με επιφύλαξη και επαναλαμβάνω, για άλλες δύο έδρες. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ωραία. Ναι. Τουλάχιστον θα έχουμε ένα ποιοτικό δημοτικό συμβούλιο με ποιοτικό πολιτικό λόγο, θέλω να πιστεύω. Εμείς θα το διαφυλάξουμε αυτό, θα φροντίσουμε γι' αυτό. Τώρα δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εννοείται. Αντιλαμβάνεστε ότι θα έχει μια πολυσυλλεκτικότητα το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Και θα τα ξαναπούμε, κύριε Πανταζή. Έτσι κι αλλιώς έχουμε μια προεκλογική εβδομάδα μπροστά μας. Σήμερα είναι έτσι μια μέρα αποτίμησης, αν θέλετε, της διαδικασίας. Όμως από αύριο μεθαύριο θα ξεκινήσει η νέα προεκλογική καμπάνια για να δούμε ποιος τελικά θα είναι ο επόμενος δήμαρχος. Να είστε καλά. Εγώ καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.